Καλημέρα στον κύριο Πρωθυπουργό, στους κυρίους Υπουργούς και στις κυρίες Υπουργούς και κυρίους και κυρίες βουλευτές. Όταν με επισκέφθηκε ο κύριος Κατρούγκαλος στο γραφείο μου για να μου εγχειρήσει το σχέδιο νόμου για το ασφαλιστικό, διεπίστωσα ότι δεν επρόκειτο περί ασφαλιστικού, αλλά περί δευτερού φορολογικού, διότι έβαζε τους πιο επιτυχημένους των πολιτών, δηλαδή που έχουν μεγαλύτερους τζίρους, να πληρώσουν τα ασφάλιστρα των αδυνατούντων, αυτών δηλαδή που ήταν στα κατώτερα όρια. Του το τόνισα, του κύριου Κατρούγκαλου, ότι είναι δυσβάστακτο το φορτίο αυτό για τους ελεύθερους επαγγελματίες και ότι αργά ή γρήγορα ο νόμος αυτός θα αναγκαζόμασταν να αλλάξει εκ των πραγμάτων. Όπου γυρίζω λοιπόν, ιδιαίτερα ανά την Ήπεθρο, μου τίθεται αυτό το θέμα, ότι είναι ασήκωτο αυτό το βάρος. Έχει οδηγήσει πολλούς στο να κλείνουν τα μπλοκάκια τους και να δηλώνουν αδράνεια εργασιακή, και αποτέλεσμα θα είναι η μείωση των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων και η περαιτέρω επιδείνωση του προβλήματος. Ένας νόμος που από την αρχή φάνηκε ότι δεν θα μπορούσε να επιβιώσει. Τώρα βέβαια βγαίνει ένας αριθμός νέων επαγγελματιών και λένε δίνει λιγότερο. Εντάξει, βγαίνει ότι δίνει λιγότερο, αλλά δεν μπορεί να έχουμε δύο εφορίες στην Ελλάδα για κάποιους. Δύο εφορίες είναι ουσιαστικά. Είναι σε λάθος κατεύθυνση η φιλοσοφία του νόμου. Άλλωστε υπάρχει για τη φορολόγηση η δυνατότητα να με εισοδηματικά κριτήρια να λειτουργήσεις και στο φορολογικό νομοσχέδιο να εντάξεις τα βάρη των πολιτών και όχι να κάνεις για κάθε τομέα που αργοπεθαίνει ένα άλλο νομοσχέδιο βάζοντας να πληρώσουν οι ίδιοι και οι ίδιοι. Δεν είναι λύση, γιατί θα φύγουν όλοι όσοι παράγουν σε αυτόν τον τόπο. Νομίζω επ' αυτού πρέπει να υπάρξει μια διόρθωση. Στο θέμα των συντάξεων. Στο θέμα των συντάξεων, εγώ γνωρίζω ότι το ΔΝΤ ζητάει 1.200 μεικτό ή μεγίστη σύνταξη. Και φοβούμαι ότι η κυβέρνηση αποκρύπτει το ποσό αυτό που θέτει το ΔΝΤ. Η κυβέρνηση μιλάει για ενδεχόμενο κοψίματος της προσωπικής διαφοράς. Όμως, στο νομοσχέδιο υποσχεθήκατε προσωπική διαφορά. Γιατί το υποσχεθήκατε και τώρα το παίρνετε πίσω? Είναι λοιπόν το συνταξιοδοτικό στον αέρα. Διότι υποσχεθήκατε κάτι, είτε κάτι το οποίο εξαναγκάζεστε εκ των πραγμάτων να το πάρετε πίσω. Το θέμα του αφορολογήτου που συζητείτε, γιατί δεν έχουμε για καμία επίσημη ατζέντα αλλαγών που θα γίνουν ή μέτρων. Συζητήσεις δημοσιογραφικές γίνονται. Η κυβέρνηση δεν λέει σαφώς τι τη ζητούν και εμείς απλά συζητάμε, τα υπόλοιπα κόμματα, συζητάμε επί δημοσιογραφικών πληροφοριών. Στο θέμα του αφορολογήτου, εκεί είναι το τσεκούρι προς τα χαμηλά εισοδήματα. Διότι όταν κατεβάζεις το αφορολόγητο, εντάσεις πολλές δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους σε κλίμακες τέτοιες που πληρώνουν φόρο ενώ μέχρι τώρα δεν πλήρωναν ή που πληρώνουν περισσότερο φόρο από ό,τι πλήρωναν. Είναι λοιπόν η πτώση του αφορολογήτου ένα χαστούκι στα πολύ χαμηλά εισοδήματα, στα πάρα πολύ χαμηλά εισοδήματα. Η άποψη ότι θα υπάρξουν αντίμετρα που θα ισοφαρίσουν αυτά τα βάρη, η άποψη αυτή δεν αποτελεί εγγύηση, γιατί πέστε ότι ένας δεν έχει σπίτι να του μειώσουμε τον έμφυα, γιατί ακούω κάτι και για έμφυα ότι μπορεί να μειωθεί. Δεν έχει σπίτι να του μειώσουμε τον έμφυα.
Αν κατέβει το αφορολόγητο όριο, αυτός θα πληρώσει φόρο. Από πού θα τα πάρει? Και αν μειωθεί το ΦΠΑ κατά μία μονάδα, δι' αυτού του τρόπου θα περιμένει, αγοράζοντας ήδη αγαθά με το κατέβασμα μιας μονάδας του ΦΠΑ, να ισοβαθμίσει τέτοιο τσεκούρι που είναι ένας μισθός ακόμη, για έναν παίρνει 700 ευρώ, 800, είναι ένας μισθός περαιτέρω. Του έχουμε κόψει τους δύο μισθούς των δώρων και πάμε και του κόβουμε και έναν μισθό με την πτώση του αφορολογήτου. Εγώ πλέον, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν αντιλαμβάνομαι αυτό που λένε οι κύκλοι, γιατί περί κύκλων είπα, περί ψιθύρων κύκλων πρόκειται, η κυβέρνηση επισήμως δεν έχει πει τίποτε, που λέτε ότι ό,τι σκληρά μέτρα ληφθούν, θα έρθουν άλλα ευεργετικά μέτρα να τα αντισταθμίσουν. Τι είναι αυτό? Δηλαδή παίρνουμε 10 δραχμές και μετά γυρίζουμε άλλες 10 και άρα 0, τότε γιατί τις παίρνουμε τις 10? Δεν το καταλαβαίνω. Αν η πρόθεσή μας είναι να εξασφαλίσουμε ένα πλεόνασμα, 3,5 έστω, που έχουμε υποσχεθεί, το να πάρουμε και άλλα λεφτά και μετά να ερχόμαστε διανόμου να τα επιστρέφουμε, αυτό τι είδους αλχημία είναι και τι είδους δοσοληψία είναι και τι αποτέλεσμα επιφέρει εις το κράτος έναντι των ξένων ιδιαίτερα, αλλά και έναντι των Ελλήνων, έναντι της νοημοσύνης μας? Είναι παγκόσμιο φαινόμενο να τίθεται ένα τέτοιο θέμα. Σου παίρνω κάποια λεφτά, αλλά μη στενοχωριέσαι, στα δίνω πίσω. Και έρχεται χθες ο κύριος Τσακαλώτος, είναι εδώ ο κύριος Τσακαλώτος, δεν ξέρω αν είναι εδώ ο κύριος Τσακαλώτος, γιατί κάθισα χθες δίπλα του, αλλά για λόγους τάκη δεν το νόμιζα ότι σήμερα θα το συζητήσουμε το θέμα αυτό, και λέει άλλοι θα χάνουν, άλλοι θα κερδίζουν. Και αυτοί που χάνουν, και ιδιαίτερα τώρα χάνουν ή των κατωτέρων ορίων. Άμα του πάρεις ένα μισθό ακόμη από την πτώση του αφορολογήτου, πώς θα του το δώσεις πίσω? Δεν έχει σπίτι αυτός. Ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων δεν έχει κατοικία για να πληρώνει ένφια, ώστε λέμε να μειωθεί κατάτιο ένφια, να κερδίσει κάτι. Αυτός από πού θα πάρει πίσω, τι θα πάρει πίσω? Δεν θα πάρει τίποτα πίσω. Επιπλέον, οι υπουργοί σας, κύριε Πρωθυπουργέ, λέγανε ότι είναι παράνομο να δεσμεύσεις επόμενες χρονιές και επόμενες κυβερνήσεις. Τους έχω ακούσει εγώ άπειρες φορές σε συζητήσεις τηλεοράσεις ότι δεν δεχόμεθα περαιτέρω μέτρα, ούτε ένα ευρώ, διότι είναι και παράνομο, λέγανε, είναι και αντισυνταγματικό. Θα μου πείτε περί αντισυνταγματικότητας ή συνταγματικότητας να μην ομιλήσουμε, διότι μετά το 2009 δεν νομίζω να γίνεται και τίποτα στην Ελλάδα συνταγματικό. Ούτε οι κόφτες είναι συνταγματικοί, ούτε οι υπερκόφτες είναι συνταγματικοί, ούτε τα υπερταμεία είναι συνταγματικά. Να εξηγούμεθα. Επομένως, δεν μας ενοχλεί να υπάρχει και κάτι ακόμη αντισυνταγματικό. Το Σύνταγμα, λίγο πολύ, το έχουμε κάνει χαλί που το παδοπατούμε ό,τι ώρα θέλουμε. Δεν είδα να το σεβόμεθα ούτε στην αίθουσα αυτή. Το Σύνταγμα. Δεν υπάρχει και συνταγματικό δικαστήριο για να επεμβαίνει. Επομένως, η καταπάτηση του Συντάγματος είναι ελεύθερη στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι. Και ας πούμε την αλήθεια, έστω σε μια τέτοια συζήτηση, υπό τόση κρίση και κάτω από το βάρος απέτησης νέων μέτρων. Η ανεργία. Δηλαδή, με το προηγούμενο να επανέλθω, θέλω ένα ερώτημα. Τι είδους φιλοσοφία είναι αυτή? Παίρνουμε λεφτά, αλλά μη στενοχωριέστε, θα τα γυρίσουμε τα λεφτά. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Γιατί παρακολουθώ και άλλων χωρών το φορολογικό σύστημα και δεν υπάρχουν τέτοια. Προφανώς είναι διαβεβαιώσεις προς εσάς τους βουλευτές για να ψηφίσετε. Άλλοι βουλευτές, έτσι κι αλλιώς ενός κόμματος, πρέπει να ψηφίζουν αυτό που λέει το κόμμα. Έτσι δεν είναι? Ή πρέπει να παρετούνται και να πηγαίνουν σπίτι τους. Αυτή είναι η γνώμη μου.
βουλευτής που διαφωνεί, εκτός αν φτάνει στο σημείο να ανατρέψει την κυβέρνηση, παραδίδει την έδρα, αυτό λέει η ηθική, και έρχεται ο επιλαχών να αντιμετωπίσει εκείνος, να αναμετρηθεί εκείνος με τις ευθύνες του. Αυτό επαναλαμβάνω λέει η ηθική. Στις δημοσκοπήσεις έχω ζητήσει, κύριε Πρωθυπουργέ, να υπάρξει ανεξάρτητη αρχή ελέγχου των μετρήσεων, διότι ο καθένας βγάζει ό,τι θέλει. Σας έχω πει το παράδειγμα ότι στο δημοψήφισμα πέσαν όλοι έξω. Δεύτερον, ήμουνα στην Αμερική, μία δημοσκόπηση έδινε 5,5 μονάδες στο ΣΥΡΙΖΑ προβάδισμα, η Eurobridge, η άλλη της Opinion έδινε 12,5 μονάδες στο Μητσοτάκη. Και γελούσαν οι ξένοι. Δεν μπορεί λοιπόν καθένας να βγάζει ό,τι θέλει. Πρέπει να, πριν δημοσιοποιούνται τα αποτέλεσμα μιας μέτρησης, να υπάρχει μια αρχή, να παραδίδονται ή τα τηλέφωνα, οι αριθμοί τηλεφώνων που έδωσαν συνέντευξη, είτε οι κάλπες, τα ψηφοδέλτια, οι ψηφοδόχοι, για να ελέγχουν και οι αναλύσεις, για να ξέρουμε αν είναι έγκυρο το αποτέλεσμα. Αλλιώς, ο καθένας μπορεί λοιπόν να βγάλει μια δημοσκόπηση ότι προηγείται ο άλλος. Και τι είναι αυτό, να χρησιμοποιείται ως τρόπος χειραγώγησης της κοινωνίας. Θα περάσει η θητεία σας, κύριε Τσίπρα, και δεν θα θεραπεύσουμε το τομέα αυτών των δημοσκοπήσεων. Και έτσι ο κάθε ένας θα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στον τόπο αυτό. Εκτός αν έχετε κι εσείς του Πασόκ την παλιά αντίληψη, ότι μπορεί να μην σας συμφέρουν τώρα οι δημοσκοπήσεις, αλλά καλύτερα να μείνει αυτό το χάος, γιατί θα έρθει η στιγμή που και η άλλη κυβέρνηση θα φθαρεί και θα είστε εσείς οι ωφελούμενοι από τις μέρες. Υπάρχει και αυτή η σκέψη, ότι ο κομματισμός τα τελευταία 50 χρόνια στην Ελλάδα έτσι λειτουργήσε. Άστος να κυβερνήσουν, πού θα πάνε, θα φθαρούν, εμείς θα φθούμε. Του όριμου φρούτου οι αντιλήψεις. Όμως ο τομέας αυτός θα είναι ένας εξίσου νοσηρός τομέας με τη διαφθορά και τη διαπλοκή. Και ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό, γιατί ηγούμενος κόμματος που έκανε 40 χρόνια να μπει στη Βουλή εξαιτίας της λογικής της χαμένης ψήφου. Ο άλλος, όπου γίναγα, μου λέγανε ωραίες οι αντιλήψεις σου, αλλά αφού το κόμμα δεν μπαίνει, γιατί να δαπανίσουμε την ψήφο μας. Τη δίνουμε εκεί που θα πιάσει τόπο. Έτσι είναι. Και φτάσαμε στον Ιανουάριο του 2015 που ένας κεντρών πήρε ένα 80 πανελληνίους και 5,5% στη Θεσσαλονίκη, και ούτε οι τοπικές δημοσκοπικές εταιρείες της Θεσσαλονίκης δεν είχαν εντοπίσει το 5,5% της Θεσσαλονίκης και ένα ακόμα 8 πανελληνίους. Και βάζανε καρατζαφέρι που έπιασε 0 τόσο. Εμάς, δηλαδή, μας είχαν για 0. Άρα και αυτοί που δώσαν το 1,8 το Ιανουάριο του 2015 ήταν ήρωες. Γιατί το δώσανε γνωρίζοντας ότι δεν θα πάρουμε τίποτα. Έτσι είναι αυτό. Είναι μείζον το θέμα και είναι ευκαιρία στη θητεία ενός πρωθυπουργού που θέλει να, κύριε Πρόεδρε, κάνει προσπάθειες ρήξης και στην δευτερομιλία σας. Ναι. Θέλω επίσης να ξέρετε ότι υπάρχει ανησυχία ανά το Πανελλήνιον με όλα αυτά. Με ρωτούνε, θα κλείσουν οι αξιολογήσεις. Θα κλείσουν οι αξιολογήσεις. Δηλαδή έχει ένας εκνευρισμός υπάρχει. Και γιατί το τραβήξατε τόσο πολύ το χρόνο? Άλλωστε δεν κερδίζουμε τίποτα. Θα δείτε, την Τρίτη θα έρθουν, θα πούν αυτά που θα πούν, θα τα δεχθούμε όλα και απλά θα αμφιβάλλετε, κύριε Πάντζα, ότι θα τα δεχθούμε όλα? Απόψη μου θα το δούμε. Κοντός ψαλμός. Μα κοντός ψαλμός. Θα λέτε εσείς βέβαια θα ληφθούν αντίμετρα. Θα λέτε το γνωστό τροπάριο περί αντιμέτρων. Αλλά ο λαός θα πληρώσει τα σκληρά μέτρα. Πώς? Κύριε Μπαλαούρα, μην προχωράτε τόσο πολύ. Σας παρακαλώ. Τα μέτρα, αφήστε τα αντίμετρα. Ελάτε. Πρώτα ψηφίζετε τα αντίμετρα και μετά τα μέτρα. Λίγο οξύμορο, ξεκινήσουμε ανάποδα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Υπάρχουν δύο Τούρκοι που ήρθανε και ζητούν άσυλο. Υπάρχουν δύο Τούρκοι, κυρίες και κύριοι. Θα μου πείτε τι σχέση έχει με την ερώτηση για το Eurogroup. Ακούστε όμως, επειδή ζούμε σε μια χώρα, σας λέω τι ερωτήσεις γίνονται όπου γυρίζω. Ξέρετε που γυρίζω, μου λένε όλοι, φοβάσαι θερμό επεισόδιο? Να μην τα πούμε στην αίθουσα αυτή. Υπάρχουν δύο Τούρκοι που ήρθανε που είναι ορολογιακές βόμβες αυτοί. Γιατί αυτούς τους λένε ότι εντάσσονται στην ομάδα που πήγαν να σκοτώσουν, να δολοφονήσουν τον Ερντογάν.
Είναι λοιπόν πολύ σοβαρό το θέμα τώρα. Τεράστιο το θέμα. Και στο ΣΥΡΙΖΑ μαζευτήκανε, λέει, βουλευτές για να μην γίνουν εξοπλισμοί. Εγώ με τον κύριο Καμένο δεν έχω μια σχέση ιδεολογική. Αλλά, δηλαδή, ο εξοπλισμός μας βρίσκει αντίθετους των ενόπλων δυνάμεων. Το να πάρουμε αεροπλάνα ισοδύναμη με τους Τούρκους μπορεί να είναι επαχθές οικονομικά στη συγκυρία που ευρισκόμεθα, αλλά είναι κακό. Δηλαδή, είμαι υπέρ της υπεροκλίας των Τούρκων. Παίζουμε με τη φωτιά και εκ του ασφαλούς αυτοί να απειλούν. Αυτό δεν μου άρεσε, το ότι μαζευτήκαν οι βουλευτές με σκοπό να μην γίνουν εξοπλισμοί. Και αυτοί οι βουλευτές, δηλαδή, τι είναι, διατίθενται να παραδώσουν τα νησιά? Τι είναι αυτοί υπέρ του τρώγε, πίνε και φρένο, και η χώρα σου ας κινδυνεύει? Μετά παρουσιάζονται βουλευτές δικοί σας εδώ του ΣΥΡΙΖΑ, έχω ένα παράπονο, που λένε ότι σε πρώτη ερώτηση ότι είναι κατά του ευρώ. Ένας είπε υπέρ της Βενεζουέλας, άλλος είπε υπέρ του... Τι είναι αυτά τα πράγματα? Τι είναι, δηλαδή, οι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, παρακαλώ, που υποτίθεται στηρίζουν μια κυβέρνηση που λέει ότι μάχεται για το ευρώ, και συγχρόνως μιλούν με γλώσσα καφενείου ότι ανά πάσα στιγμή, άμα δεν μας γουστάρουν, πάμε στη Βενεζουέλα, πάμε στον καθένα. Είναι αυτά πράγματα που δημιουργούν πίστη, εμπιστοσύνη στον ελληνικό λαό? Αν είναι η εμπιστοσύνη, να χτίζεται δια του τρόπου αυτού η εμπιστοσύνη, με γεια σας, με χαρά σας. Εγώ πιστεύω, και γιατί είχα εισηγηθεί και εισηγούμε ακόμη η οικουμενική κυβέρνηση. Θα σας πω γιατί εισηγούμε. Γιατί χρειάζεται στην Ελλάδα μια ευρωπαϊκή κυβέρνηση που πιστεύει στην Ευρώ και στην Ευρώπη. Δεν χρειάζεται μια κυβέρνηση που να απειλούμε ανά πάσα στιγμή τους ξένους. Ξέρετε όλοι από το 9 ότι αν κάναμε τις μεταρρυθμίσεις, ήδη από το 11 θα είχαμε φύγει από τα μνημόνια. Αλλά οι τσαμπουκάδες του Γιώργου Παπανδρέου που γίνανε για λεφτά, οι τσαμπουκάδες του Σαμαρά με τα Ζάπια, οι τσαμπουκάδες οι δικοί σας μετασχίζουν με μνημόνια, καθυστέρησαν 7 χρόνια τις μεταρρυθμίσεις. Και είδατε, μόνιμα οι ξένοι λένε, δεν είναι θέμα χρέους. Το χρέος θα το δούμε. Είναι θέμα μεταρρυθμίσεων. Όλοι είναι τρελοί οι ξένοι. Όλοι αυτοί που λένε ότι δεν έχουμε κάνει μεταρρυθμίσεις είναι. Και εντωμεταξύ και στην Ελλάδα υπάρχει ένα μπέρδεμα. Τι είναι μεταρρυθμίσεις και τι είναι μέτρα? Το να βάζεις φόρο είναι μέτρα. Πρέπει να το εξηγήσουμε αυτό στον κόσμο. Το να ανοίγεις όμως τα επαγγέλματα, το να φτιάνεις φοροεισπρακτικό σύστημα, το να βάζεις αξιολογήσεις στο δημόσιο για να μειώσεις το νεκρό φορτίο των μισθών του δημοσίου ως νεαρκόμισθοι, αυτά είναι μεταρρύθμιση. Το να συγχωνεύεις τις τρεις συντάξεις σε μία είναι μεταρρύθμιση. Το να κόβεις τις συντάξεις των πλουσίων όπως έκανε στην Αυστραλία, στον Καναδά, είναι μεταρρύθμιση. Οι Έλληνες, οι απλοί ιδιαίτερα άνθρωποι, έχουν μπερδέψει το τι είναι μέτρο και τι είναι μεταρρύθμιση. Γιατί δεν το ξεκαθαρίζετε και όσοι βγαίνετε στις τηλεοράσεις. Και η κυβέρνηση μιλάει πάντα με ασάφειες. Ασάφειες. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στους πολίτες και να ομολογήσουμε ότι δεν κάναμε τις μεταρρυθμίσεις, γι' αυτό είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Είμαστε η μόνη χώρα που δεν βγήκαμε από τα μνημόνια. Είμαστε η μόνη χώρα, κύριοι, που συνεχίζουμε αυτή την κατρακύλα την οικονομική από την οποία βασανίζεται η χώρα. Εκτός αν θέλετε, αν έχουμε πλέον συνηθίσει στην αίθουσα αυτή να συμβιώνουμε με τα μνημόνια και θα στενοχωρηθούμε αν βγούμε κιόλα. Γιατί μερικές φορές έτσι βλέπω. Ούτε ξεκαθαρίζουμε τι είναι με αρρύθμιση. Και αφήνει, δηλαδή, και όλοι οι ξένοι ήρθαν να μας πάρουν τα πετρέλαια, οι ξένοι ήρθαν να μας πάρουν την περιουσία, οι ξένοι ήρθαν. Δηλαδή, έχουμε τόσο μεγάλη περιουσία που ήρθαν οι ξένοι να μας την πάρουν. Θα λυθεί το πρόβλημα, ας πούμε, της Γερμανίας, της Ολλανδίας, της Βελγίου. Παρακαλώ, αν μας πάρουν τη δική μας περιουσία. Αυτό το να δημιουργούμε μια εικόνα ότι ήρθαν τα αρπακτικά να μας φάνε είναι καλό για εδώ. Γιατί αθωώνουν τον Γιώργο Παπανδρέου, τον Καραμαλή, τον Μητσοτάκη, όλους τους αθωώνουν τον Τσίπρα για τα λάθη που συνέβησαν. Αθωώνεται η ντόπια πολιτική τάξη και πάνε οι ευθύνες έξω. Αλλά ξέρουμε μέσα μας ότι είναι μια υποκρισία. Λοιπόν, ιδιαίτερα στο θέμα, κύριε Πρωθυπουργέ, θα απαντήσετε με τον τρόπο που θέλετε, αλλά στο θέμα τι είδους πολιτική είναι αυτή. Απ' τη μία να παίρνουμε και απ' την άλλη, εμείς θα σας τα δίνουμε πίσω. Αυτό πραγματικά, επειδή είναι παγκόσμιο φαινόμενο, πέστε το, αν έχετε βρει τέτοιο έβριμα, αν έχετε τέτοιο θαύμα οικονομικό εφευρή, πέστε το, γιατί θα πάρετε πνευματικά δικαιώματα και από άλλες χώρες. Ευχαριστώ.